Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το δυστύχημα, αναδεικνύοντας μία σειρά από αβελτηρίες, καθυστερήσεις και όλα όσα έγιναν λάθος, ήταν ένα καθοριστικό χτύπημα στην κυβέρνηση σε δύο ζωτική σημασία τομείς για εσάς. Το πρώτο ήταν η ψηφιοποίηση. Είδαμε ότι τίποτα δεν υπήρχε σε αυτό το σκέλος. Και το δεύτερο ήταν η αξιοκρατία. Κατέρευσε και αυτό σας το αφήγημα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς θα πάτε στις κάλπες, δηλαδή τι θα πείτε στους πολίτες? Δεν το κάναμε, ελάτε τώρα θα το κάνουμε. Σίγουρα, κυρία Μακρύ, δεν μπορούμε να πάμε στις κάλπες με τον μηδενισμό με τον οποίο περιγράφεται το ερώτημά σας. Διότι η Ελλάδα δεν είναι ένα πράγμα, ούτε το ελληνικό δημόσιο είναι ένα πράγμα. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει κάποια βήματα σημαντικά τα οποία έχουν γίνει προς τα μπρος σε κρίσιμους τομείς λειτουργίας του κράτους. Η ψηφιοποίηση υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο, τη βλέπουμε όλοι στα κινητά μας, εκμεταλλευόμαστε και αξιοποιούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές ψηφιακές εφαρμογές που έχουν κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Δεν έχει επεκταθεί σε όλο το κράτος, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει. Συνεπώς, ας μην μηδενίζουμε. Επίσης, έχουμε δώσει δείγματα γραφής για το πώς είναι το ελληνικό δημόσιο που εμείς θέλουμε, επιθυμούμε και αυτό που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί στον ΕΦΚΑ. Ο οργανισμός, ο ασφαλιστικός μας φορέας πλέον, από εκεί που έδινε συντάξεις σε 1,5 και 2 χρόνια, μια εικόνα ντροπής και αναξιοπρέπειας για τους πολίτες και τους ασφαλισμένους, πλέον δίνει συντάξεις σε 60 μέρες. Έχει βρεθεί μεταξύ των πρώτων καλύτερων ευρωπαϊκών χωρών ως προς την απονομή συντάξεων. Και αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Έχει γίνει διότι ψηφίσαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΦΚΑ, όπου δίνουμε πριν παραγωγικότητα στους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, δίνουμε καλύτερους μισθούς στις θέσεις ευθύνης, προσλαμβάνουμε ανθρώπους με εμπειρία ώστε να μπορούν να τρέξουν από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορούν να τρέξουν το σύνθετο έργο της απονομής συντάξεων. Είναι πράγματα τα οποία εμείς πέραμε στη Βουλή, τα ψηφίσαμε, αλλά η αντιπολίτευση τα καταψήφισε ως αντιδραστικές, μη προοδευτικές πολιτικές. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα κριθούμε να απαντήσουμε στις κάλπες. Δηλαδή, ποιος είναι τελικά με την πρόοδο που θέλει ένα τέτοιο κράτος και ποιος είναι με το σταθμάρχη της Λάρισας και με όλο το σύστημα αυτό που εμάς μας βρίσκει απέναντι της υστέρησης, της ανευθυνότητας και της ίσονας προσπάθειας. Βάλατε ουσιαστικά το εκλογικό σας δίλημα και μια και βάζουμε το δίλημα και είπε και ο κύριος Οικονόμου εχθές ότι οι εκλογές πλησιάζουν και πέριξ του Πάσχα θα έχουμε την ανακοίνωση.